Αυτός διαιτητή δεν είναι. Ο Κριστάλλος είναι αυτός. Γιώργο. Και το κουκουράκι. Έναρξη από τον κύριο Μελτζανίδη μπροστά ο Μέγας Αλέξανδρος. Οι προβολείς έχουν ανάψει στο γήπεδο, δίνουν μια εικόνα ημέρας, παρόλο που ακόμη δεν έχει νυχτώσει, αλλά η συννεφιά όσο να είναι αποκλείει την καλή ορατότητα του γήπεδου. Είναι ένα λάθος που πάει να γίνει εδώ, ο Ανδρίτσος στην επίθεση ελευθερώνεται, κάνει ένα σουτ, η πρώτη τελική προσπάθεια καταγράφεται στο 300. Με Λυκιώτης από τα αριστερά, προχωράει, Κανούλας, ωραία ανάπτυξη για τη Βέρεια. Φεύγει από τα δεξιά ο Μουχάλης, κάνει πολύ ωραία σέντρα με το χέρι όμως και έπειτα από την προσπάθεια βρήκε την μπάλα με το χέρι ο Σκαθαρούδης και να τώρα ο Κυριακίδης που περνάει μια όμορφη σέντρα με τα αριστερά, χάνει ο Βλάχος, γυρίζει ο Κανούλας, ο Κουκουράκης με τη βοήθεια του Παρσόπουλου που μετατράπηκαν σε αμυντική, έδιωξαν και ένα σουτ του Ταΐρη, καλό σουτ και ένα μια η πρώτη τελική. Τρίτο το κόρνερ, προσπαθεί να γυρίσει ο Μαραγκός, ελευθερώνει η άμυνα των Τρικάλων, ο Βλάχος, Παρσόπουλος, Λίτσι, ο Λίτσι αν προλάβει θα είναι πολύ επικίνδυνο να βγει μόνος του, πλαγιοκοπεί όμως τώρα, είναι μόνος του και αλλάζει πόδι, γυρίζει, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Με αυτή τη φάση αποδεικνύει την δυναμική του και η ομάδα του μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων. Σίγουρα δεν είναι τυχαία η πρόκρισή του στο τελικό. Ο Σκαθαρούδης παραλίγο εδώ τσίμπησε την μπάλα μπροστά από τον Αργυρόπουλο. Αλλά το... ο Κανούλας αν δει και ναι βλέπει τον Μούχαλη, γρήγορα τον Μούχαλη, κάνει την σέντρα αυτός, μια καλή σέντρα αυτή τη φορά. Ο Σκαθαρούδης κεφαλιά, γκολ! Γκολ για τη Βέρεια, 1-0. 1-0 με τον Σκαθαρούδη στο 20 λεπτό. 1-0 ανοίγει το σκορ η Βέρεια με μια υπέροχη κεφαλιά του Γιώργου Σκαθαρούδη έπειτα από την όμορφη σέντρα του Αστέριου του Μουχάλη από τα δεξιά και να που στην πρώτη σοβαρή της φάση η Βασίλισσα ανοίγει το σκορ. 1-0. Ξανά η Βέρεια μπροστά. Σκαθαρούδης που σίγουρα έχει και ψυχολογία τώρα μπαίνει μπροστά επικίνδυνα. Δείχνει να παρενοχλείται, δεν ξέρω ακριβώς. Είναι μια φάση που σίγουρα θα δείτε πολύ καλύτερα το βράδυ στην... Να τώρα επικίνδυνα ο Ανδρίτσος που ναι, όχι, υποδείχθηκε τελικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μάλλον για να το πούμε καλύτερα, έχουν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Φέτος είναι ένα παιχνίδι γιορτή για τη Βέρεια. Σκαθαρούδης όμορφα στον Μελικιώτη και να η μεγάλη ευκαιρία πάνω που το λέγαμε. Ωραία η πάσα από το Σκαθαρούδη δίπλα του στο Μελικιώτη που στο 39 χάρη του ποιότητα και αξία. Το βολέ από τον Δημήτρη τον Αργυρόπουλο. Στο 42 έχουμε φτάσει. Σιγά σιγά η ώρα περνάει, να ξανά ο Μελικιώτης πίνει από τις καλύτερες. Ο Σκαθαρούδης τώρα όμορφα βγαίνει μόνος του παραλίγο να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του και τα δικά του προσωπικά τέρματα.
με πάσα από το Σκαθαρούδη στον Κυριακίδη. Ωραία η σέντρα, πρώτο δοκάρι βγήκε ο Μπλέτσας, άστοχη έξοδος του Αργυρόπουλου. Δεν βρήκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο τέταρτος, ο Παυλίδης, σήκωσε το φωτεινό σηματοδότη των καθυστερήσεων. Ένα λεπτό είναι, γίνεται η σέντρα και φοβερή φάση, φοβερή επέμβαση του Αργυρόπουλου. Έπειτα από την ωραία σέντρα του Κυριακίδη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Παρσόπουλος κάνει δύσκολη τη ζωή του Μπακάλια. Και να ο Κουκουράκης τώρα που από ένα λάθος εκεί της άμυνας τον σούταρε, αλλά δεν έπιασε γεμάτα το σούτ, την μπάλα κατέληξε out. Να το παιχνίδι που τα τελευταία 3 λεπτά πριν να λήξει μας επιφυλάσσει εκπλήξεις που δεν μας επιφύλασε σχεδόν σε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Και να αυτή τη στιγμή με ένα λεπτό καθυστέρηση ο άρχοντο αγώνα, ο Γιώργος ο Μελτζανίδης, φυρίζει την λήξη του πρώτου ημίχρονου. Έτοιμα λοιπόν. Ξεκίνημα της επανάληψης. Βέρεια μπροστά, ο Σκαθαρούδης με το κεφάλι. Ο Σκαθαρούδης που δείχνει σήμερα να έχει έφεση στην επίδεση. Ωραία τη σέντρα, αλλά και αποτελεσματικά ο Αργυρόπουλος βγήκε δυνατά. Έπεσε με δύναμη πάνω στον Ανδρίτσο. Στον Τρικάλων, ειδικά στον Ανδρίτσο, να πάει γρήγορα το γιατρό, στο ιατρικό επιτελείο. Ευχόμαστε να μην συμβαίνει κάτι σοβαρό. Φώναξαν γρήγορα το ιατρικό επιτελείο, γρήγορα στο Βεργόνι. Ελέγχουν με τον Τσικόπουλο και τον Κυριακίδη οι Βεριώτες. Ωραία σκάβει ο Τσικόπουλος. Να ο Κυριακίδης γυρίζει κάθετα. Αν γυρίσει και ο Κανούλας, ναι, γύρισε και να τον γκολ. Να τον γκολ από μια πολύ ωραία προσπάθεια της Βασίλισσας, οργανωμένη. Ο Σάκης Κανούλας δείχνει για μια ακόμη φορά τα εκτελεστικά του προσόντα. Στο 73 γράφει το Βέρεια Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 2-0. Και σιγά σιγά το... λοιπόν, μια πόλη. Ο Μελικιώτης και στη θέση του θα μπει ο Γιώργος Μιλωνάς. Ξανά τα Τρίκαλα μπροστά. Για να δούμε, ίσως να δημιουργηθεί μια φάση και από εδώ. Δεν είναι offside. Ωραία ο Παρσόπουλος θα μπει με ανάποδο πόδι. Θα τη σπάσει το αριστερό. Ωραία θα περάσει τον Ταΐρη με το δεξί. Να η καλή ευκαιρία που έχασε ο Αντώνης Παρσόπουλος στο 83. Με το δεξί το κακό του πόδι έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Μπλατσιώτη. Και με αυτόν τον τρόπο σίγουρα επιβραβεύουν τις προσπάθειες της διοίκησης. Ωραία σέντρα, γκολ! 3-0! 3-0 και σίγουρα το αξίζει. Είναι ο φυσικός αρχηγός της Βασίλισσας, είναι ο Αλέξανδρος Βεργόνης, είναι ο μεγάλος σημερινός πρωταγωνιστής μετά από την ωραία εκτέλεση κόρνερ και την πολύ όμορφη καρφωτή κεφαλιά στο 86.
το κύπελλο η Μαθίας στην ομάδα της Βέρειας. Συμπληρώσαμε και το τρίτο λεπτό. Ένα λεπτό απομένει βάσει του δικού μας χρονομέτρου. Ένα ωραίο σου τώρα που προσπάθησε και... Να και ο νεαρός, ο Βασίλης, τόλμησε και αυτός ένα σουτ. Καλό σουτ, όχι ιδιαίτερα δυνατό. Μπλόκαρε ο Αργυρόπουλος. Και τώρα το τέλος της χρονιάς για την ομάδα της Βέρειας, το τέλος της σεζόν, το τέλος του τελικού του 2019 της Ένωσης Σωματείων Ημαδίας που στέφει κυπελούχο την ομάδα της Βέρειας. Πανηγυρισμοί για την ομάδα, για την ιστορική ομάδα της Βέρειας, αλλά και σίγουρα πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα του μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων που κατάφερε να φτάσει επάξια στο τελικό. Ήταν, θα μπει το πρόγραμμα του εορταστικού τελικού σε εφαρμογή. Με την πρώτα-πρώτα θα τιμηθούν, από ό,τι βλέπω, οι τρεις διαιτητές. Ο Δήμαρχος Βέρειας κύριος Βοτιατζίδης Κωνσταντινός, ο Αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας κύριος Τριστάς Στεφανός. Οι τρεις διαιτητές που θα τιμηθούν σημαίνουν τελικού. Σιγά σιγά συγκεντρώνονται και οι επίσημοι πολιτικοί, ο Δήμαρχος Βέρειας, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Βεσιρόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Ημαθίας ο κ. Μουρτζίλας. Έχουν κληθεί ακόμη η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Καρατζιούλα, δεν γνωρίζω αν είναι εδώ κ. Καρατζιούλα. Κύριος Δριστάς, ο Αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας, και αυτός θα λάβει μέρος στις βραβεύσεις. Ήταν πραγματικά μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μπορεί να μην είχε το suspense και την άγρια ομορφιά που θα περίμενε κάποιος από ένα πιο ισορροπημένο ζευγάρι ομάδων, αλλά είχε τις ωραίες του στιγμές, τρία όμορφα γκολ, δύο-τρεις πολύ καλές φάσεις. Απ' την άλλη είχε και δύο τραυματισμούς για την ομάδα των Τρικάλων, δύο άτυχες στιγμές. Να ευχηθούμε και εμείς από πλευράς μας σύντομα και περαστικά, θερμά περαστικά, στους δύο τραυματίες παίκτες των Τρικάλων, τόσο στον Τόλι τον Λίτσι, όσο και στον Θανάση τον Ανδρίτσο. Τους χρειάζεται η ομάδα τους άλλωστε. Ξεκινούν τα play-off από την επόμενη Τετάρτη για την ομάδα τους. Να τους ευχηθούμε και εμείς προσωπικά, περαστικά, θερμά περαστικά. Η πρώτη βράβευση που θα παρακολουθήσουμε είναι η βράβευση των τριών διαιτητών του αγώνα. Μια διαιτησία αρκετά καλή που είχε ένα σχετικά εύκολο έργο. Η ομάδα των Τρικάλων αυτή τη στιγμή δίνει αυτόν τον όρκο τιμής και μπράβο τους και από εμάς. Ήταν μια άξια ομάδα, έφτασε μέχρι το τελικό. Μπορεί να μην ήπιε το δροσερό νερό της νίκης, αλλά τελικά δικαιώθηκε έστω ως φιναλίστ απέναντι στην σπουδαία ομάδα της Βέρειας. Από ό,τι βλέπουμε, τη βράβευση των διαιτητών θα τελέσει η Περιφερειακή Σύμβουλος η κυρία Νίκη Καρατζιούλα. Εδώ με τον τέταρτο, τον κύριο Παυλίδη. Η βραδιά είναι μεγάλη, είναι μια βραδιά ποδοσφαίρου για το ποδόσφαιρο της Ημαθίας και εμείς να ευχηθούμε, μάλλον μια παρόμοια ευχή με αυτή του Προέδρου, τον κύριο Μουρτζίλα. Κάθε χρόνο ευχόμαστε να πηγαίνει όλο και καλύτερα, αλλά και να τραβάει και περισσότερο κόσμο. Για μια ακόμη φορά το γήπεδο δεν γέμισε, αλλά ίσως ενδεχομένως με καλύτερα ποιοτικά ποδόσφαιρο και με τις προσπάθειες της Ένωσης αυτή η εικόνα βελτιωθεί. Συνεχίζονται με τις βραβεύσεις των διαιτητών. Βραβεύτηκαν δύο βοηθοί και τώρα ο άρχον του παιχνιδιού, ο Γιώργος Μελιτζανίδης, που ομολογωμένως θα πήγε αρκετά καλά σήμερα. Δεν είχε ιδιαίτερα δύσκολο έργο, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια καλή διαιτησία
που όπως θέλουμε όλοι, έτσι έκανε και αυτός, πέρασε απαρατηρητή. Σημεία της Βασίλισσας κυματίζει στο βάθος του κέντρου του γηπέδου. Ετοιμάζονται όλοι να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια λαμπερή βραδιά που σημαίνει το τέλος ενός θεσμού, ποιος κρατάει 34 χρόνια με φετινό νικητή την ομάδα της Βέρειας. Τα αναμνηστικά μετάλλια για τους ηττημένους του παιχνιδιού, του τελικού, την ομάδα του μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων, μια ομάδα με ισχυρό παρόν αλλά και πολύ ελπιδοφόρο μέλλον. Μια ομάδα με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, μια ομάδα που δουλεύει τις ακαδημίες της, μια ομάδα που δουλεύει με δικά της παιδιά, με έναν ικανό προπονητή, τον Δημήτρη Πρίνσγιο, που γνωρίζει την ψυχοσύνθεση και την ιδιοσυγκρασία των νεαρών παιδιών και καταφέρνει με μια πολύ καλή χημεία που έχει φτιάξει στα Τρίκαλα να δέσει αυτή την ομάδα μεταξύ νέων και παλιών και να δημιουργήσει ένα ισχυρό σύνολο που σιγά σιγά βλέπουμε να αποδίδει και καρπούς. Είναι πρωτοπόρος στην κατηγορία τους, ξεκινάει από θέση ισχύω στα play-off, από την πρώτη θέση. Έχει συμμετοχή για δεύτερη διαδοχή χρονιά στον τελικό του κυπέλλου Ημαθίας. Φέτος έτυχε να είναι η χαμένη, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Όλα αυτά αποτελούν εμπειρίες και σίγουρα πιστώνονται ως πρίκα, ως ποδοσφαιρική πρίκα για τα νεαρά παιδιά αυτά των Τρικάλων. Ο Πατανάσοφ, νεαρός κι αυτός, έτρεξε αμέτρητα χιλιόμετρα. Ο Δημήτρης Οπέικος, ένας από τους έμπειρους. Έχουν περάσει όλοι. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι καθόλου στεναχωρημένοι οι άνθρωποι των Τρικάλων. Έκαναν ό,τι μπορούσαν, ό,τι ήταν δυνατό απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Ο Γενικός Αρχηγός, ο κ. Λαγογιάννης, ο πρόεδρος, ο νεαρός πρόεδρος των Τρικάλων, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Σίγουρα πολλά συγχαρητήρια και σε αυτόν. Ο αρχιτέκτονας της ομάδας αυτής, ο Δημήτρης ο Πρίνσγιος, με καταγωγή από τον Νεοχώρη, τον Νεοχώρη Ημαθίας. Σωκράτης ο Φετινίδης, άλλη μια ποδοσφαιρική φυσιογνωμία της ομάδας των Τρικάλων. Ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων, ο κ. Βασίλης Φωτιάδης, θα απονείμει το κύπελο του φιναλίστ στον αρχηγό, τον Γιάννη τον Κυρκυλιανίδη. Και ναι, είναι μια ιστορική στιγμή για τον αρχηγό των Τρικάλων. Μπράβο, μπράβο σου Γιάννη, συγχαρητήρια. Όλα αυτά τα χρόνια βοήθησες το ποδόσφαιρο της Ημαθίας, το ποδόσφαιρο του χωριού σου, σε υψηλότερες και πιο κάτω κατηγορίες, γιατί όχι. Κλείνεις μια καριέρα, υψηλά το κεφάλι, πολλές αναμνήσεις και να σου ευχηθούμε κι εμείς μέσα από το μικρόφωνο και την κάμερά μας. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο, ό,τι και αν κάνεις. Και οι αναμνηστικές φωτογραφίες για τους νεαρούς παίκτες των Τρικάλων. Τονίζουμε ξανά, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν. Σήμερα ήταν μια βραδιά γιορτή για το ποδόσφαιρο, αλλά από εβδομάδα ξεκινάνε τα ζόρικα, ξεκινάνε τα play-off. Θα ξεκινήσει η προσπάθεια που εκεί πρέπει να εστιάσει κυρίως η ομάδα των Τρικάλων, εάν θέλει να στεφθεί με επιτυχία η φετινή χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, γιατί άλλωστε η επιτυχία ήταν και ήδη η συμμετοχή της στο τελικό. Σιγά σιγά όλα προετοιμάζονται για την υποδοχή της Βασίλισσας που σήμερα θα καθίσει στο θρόνο του κυπέλου Ημαθίας
ένα τέτοιο είναι ο σημερινός χρόνος της Βασίλισσας του Βορρά, που σιγά σιγά με πρώτο τον νεαρό τον Βασίλτσι και στη συνέχεια τον Μουρατίδη που δεν έπαιξε σήμερα, δεν έχει σημασία αυτό, έχει συνεισφέρει όλη τη χρονιά, ένας προς ένα, οι μονάδες, οι παίκτες, τα παιδιά της Βέρειας, της Βασίλισσας, θα σηκώσουν το κύπελο, το φετινό κύπελο η Μαθίας. Κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ιδανικά πλασμένη και ονειρεμένη αθλητική χρονιά, μην ξεχνάμε, ξεκίνησαν σχεδόν από το μηδέν το καλοκαίρι, μια προσπάθεια μιας ομάδας που ήταν σχεδόν υποδιάλυση. Σε χρόνο μηδέν οι άνθρωποι της, με όρεξη και μεράκι, να ανεβάσουν και να δώσουν στην ομάδα της Βέρειας, στην παλιά της Έγκλη, έφτιαξαν την ομάδα, όπως είχαμε πει και πριν, σε ένα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό όμιλο, κατάφεραν να στεφθούν πρωταθλητές και να από τώρα σήμερα σηκώνουν και το κύπελλο της Μαθίας, 100% δίκαια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την απονομή των μεταλλίων θα, από ό,τι βλέπουμε, κάνει ο Δήμαρχος Βέρειας, ο κύριος Βοριαζίδης. Και σιγά σιγά ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση. Αυτό το κύπελο που βλέπουμε στο βάθος είναι το κύπελο της φετινής χρονιάς, το οποίο θα σηκώσει ο εμβληματικός αρχηγός, ο Αλέξανδρος Βεργόνης. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει ένας προς ένα όλοι οι παίκτες της Βέρειας να πάρουν τα τιμητικά τους μετάλλια, να δεχθούν τα συγχαρητήρια. Συνεχίζει τις απονομές ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η Μαθίας, ο κύριος Απόστολος Βεσιρόπουλος. Ο Κανούλας, χαμογελαστός. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες καθιερωμένες και πάρα πολλές, είναι λογικό. Είναι ιστορικές στιγμές που σίγουρα θα γραφούν στη μνήμη όλων και ειδικά μέσα από το φακό των φωτογραφικών μηχανών, αλλά κυρίως των καμερών. Παρακολουθούμε μια μαραθώνια κάλυψη σήμερα από το Έμβολο ZR. Βρισκόμαστε στον αέρα περίπου από τις 6.30. Η ώρα είναι 9 και έχει κι άλλο η βραδιά. Ευχόμαστε να σας κρατάμε όμορφη συντροφιά. Ήταν ένας τελικός, ο φετινός, που είναι καλυμμένος από τα παλιά, με τρία όμορφα γκολ. Την ομάδα της Βέρειας, που ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να μην ξανακαμαρώσουμε στη τελικό κυπέλου, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η ομάδα θα ανέβει κατηγορίες. Τα Τρίκαλα που σκόρπισαν ελπίδες και αισιοδοξία στο χωριό, αλλά και στον νομό και στους φίλους τους. Σίγουρα είναι μια ομάδα με μεγάλο μέλλον και να τώρα που φτάνει σιγά σιγά η στιγμή, γιατί βλέπουμε τον Αλέξανδρο Βεργόνη να κουμπάει, να παίρνει τον κύριο Κουρτζίλα, τον πρόεδρο της Ένωσης, και να σηκώνει το κύπελο. Να σηκώνει το κύπελο μαζί με τον Μάραγκο, οι δύο αρχηγοί, οι δύο ενίοτε αρχηγοί, ο Βεργόνης κυρίως, σηκώνει ψηλά στον ημαθιώτικο ουρανό το κύπελο ερασιτεχνών της Μαθίας για την ομάδα της Βέρειας, κλείνοντας έτσι μια ονειρόδη χρονιά για την σπουδαία ομάδα της Βασίλισσας. Βέρεια ολέ, Βέρεια ολέ, ηχεί στην ατμόσφαιρα του σταδίου της Βέρειας, για μια ομάδα που, όπως είπαμε, το όνομά της, η φήμη της, το βάρος της φανέλας της, είναι όλα αυτά είναι τεράστια και όλα αυτά στον υπερθετικό βαθμό.
Είπαμε ότι η μετάδοσή μας, αν και μαραθώνια, πιστεύουμε να σας κράτουσε καλή συντροφιά. Όλοι μαζί ένα κουβάρι τώρα. Παίχτες, παράγοντες, προπονητές, τεχνικό επιτελείο. Όλοι μαζί πανηγυρίζουν το κύπελο. Με την Ιαχή Βέρεια, ολέ, Βέρεια, τρελαίνομαι. Και σιγά σιγά κι εμείς θα μετρήσουμε αντίστροφα για να φτάσουμε προς το τέλος της σημερινής μας ζωντανής ροής και μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Σημαδίας. Κλείνοντας λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους όσους από εσάς μας παρακολούθησαν σήμερα. Να ευχαριστήσω μέσα από το μικρόφωνο που μου δίνει το Envolo.gr την τεχνική υποστήριξη της Entercom Technologies με το άρτιο αποτέλεσμα που μας χάρισε στη σημερινή μας μετάδοση ό,τι αφορά την τεχνική μας κάλυψη, το φίλο συνάδελφο και σπουδαίο συνεργάτη Στέλιο Νίκα που ήταν στην κάμερα και σε ό,τι ακόμη χρειάστηκε στον σημερινό μεγάλο τελικό. Και σίγουρα πάνω απ' όλα τον αρχισυντάκτη μας, ιδιοκτήτη, διευθυντή του Έμβολος, τον κύριο Πέτρο Κεφαλά, το οποίο εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για το βήμα που μας παρέχει και μέσω αυτού την εικόνα σε όλο τον κόσμο. Βασίλης Σιμόπουλος, Envolos.gr, από το μικρόφωνο σας καληνυχτώ. Δεν είναι βλέπω πλάτα. Γεια σου, λοιπόν. Θα πάει στη Γάλισσα.